Κοιτάξτε να δείτε, λίγο πολύ η κατάσταση είναι σε όλα τα νοσοκομεία η ίδια. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει από το 2010 500 συνάδελφοί μας, ήδη οι κενές οργανικές θέσεις είναι 700, οι αναμενόμενες προσλήψεις που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο και αυτές που είναι εν εξελίξη ουσιαστικά δεν μπορούν να καλύψουν τους ήδη αποχωρήσαντες συνολικά όλα αυτά τα χρόνια προφανώς, αλλά ούτε και τις τελευταίες αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Με αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η υποστελέχωση θα έχει αντίκτυπο και στους εργαζόμενους και στους ασθενείς. Πολλές φορές τα έχουν παρατηρήσει και οι αγροτές σας να εκτελούν ρόλοι μεταφορέα, ρόλους να βοηθάνε τους δικούς τους ανθρώπους να φάνε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει στοιχειώδες ανάγκες του ασθενή. Καλά, το συγκράτησα 700 κενές οργανικές θέσεις. Καλά το συγκρατήσατε, ακριβώς, καλά το συγκρατήσατε. Σήμερα είναι από τις 2.070 οργανικές θέσεις που και αυτές είναι περικομμένες με βάση τους οργανισμούς του 12, είναι καλυμμένες 1.720. 647 κενές οργανικές θέσεις είναι, κυρία Δουργιαράκη, ακριβώς. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και για μας δεν είναι τυχαία αυτή η υποστελέχωση και η προγραμματοδότηση. Είναι, αν θέλετε, το όχημα για να μπορέσει και το νοσοκομείο να εμπορευματοποιηθεί ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες του, να τις εμπορευματοποιήσει. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σήμερα τα έσοδα των νοσοκομείων, το γύρο βάρος, αν θέλετε, το σηκώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι ασθενείς, άμεσα ή έμεσα με τις πληρωμές. Και προφανώς με την πώληση υπηρεσιών, με τα απογευματινά ιατρία, με την συμμετοχή στα φάρμακα, στις εξετάσεις. Τα γνωρίζει ο κόσμος, δεν νομίζω ότι λέμε κάτι. Παραμένει η ίδια η εικόνα που επικαλέστηκα και πριν από λίγο, έχοντας στο μυαλό μου βεβαιότατα εσάς και τα όσα είχατε πει εκεί κατά τον Ιούλιο στο Ράδιο 94, ότι εκκρεμούν κοντά 15.000 ρεπό για τους εργαζόμενους μόνο στο Πανεπιστημιακό. Ακριβώς με τις συμφωνεύσεις που, αν θέλετε, το είχαμε καταγγείλει σαν μέθοδο του Υπουργείου Υγείας να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, δοθήκαν ένας αριθμός αδειών και ρεπό, αλλά από την ημέρα που ξανά πάλι μπήκε σε ένα αριθμό λειτουργίας φυσιολογικός σε εισαγωγικά το νοσοκομείο, άρχισαν πάλι τα γνωστά προβλήματα. Δηλαδή να δουλεύουν εργαζόμενοι με ένα ρεπό, να δουλεύουν 2 και 3 νυχτερινά την εβδομάδα, να δουλεύουν απόγευμα, πρωί, νύχτα. Αν θέλετε, να μην μπορεί να αρρωστήσει κάποιος συνάδελφος γιατί δεν έχει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Δηλαδή γνωστές καταστάσεις για εμάς που δουλεύουμε, για τον κόσμο που έρχεται και τα βλέπει, αν θέλετε, τον αγώνα που δίνουν για το νοσηλευτικό προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό για να μπορέσουν να υπάρχουν οι στοιχειώδες ανάγκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Αλλά αυτό που εμείς καλούμε τον κόσμο είναι τις απαιτήσεις τους να μην τις χαμηλώσει απέναντι στην κυβέρνηση και στις διοικήσεις. Γιατί έχει δικαίωμα ο ασθενής να έχει την υγεία που του ανήκει, που την έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Δεν μπορεί δηλαδή για να κλείσει ένα ραντεβού σήμερα να περνάνε 2 και 3 μήνες, να υπάρχουν κρεβάτια εντατική σε όλο το νησί, περίπου 12 κλειστά κρεβάτια στο Πανεπιστημιακό, 4 και να μην λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Δεν μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μονάδα αυξημένης φροντίδας και τα βαριά περιστατικά να νοσηλεύουν μετά την εντατική σε κλινικές και διασωληνωμένα στα λάμους μέσα. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα λέμε όχι για να το περιγράψουμε, αλλά για να δείξουμε ότι σήμερα η λογική και αυτή τη κυβέρνηση είναι η απόσυρση από την ευθύνη που έχει το κράτος να παρέχει δωρεάν παροχές υγείας. Και από εκεί και πέρα να πέφτει στην ευθύνη του λαού μας. Κατανοητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνονται πλέον συναυλίες για να χρηματοδοτηθούν το κέντρο υγείας Μυρών, συναυλία για να φτιαχτεί ένας ξενώνας για τους συνοδούς ασθενών που είναι εκτός Κρήτης. Δηλαδή, αλίμονο, αν πρέπει να πληρώσει ξανά ο εργαζόμενος, ο λαός μας, για πράγματα που τα έχει πληρώσει. Νομίζω ότι δώσατε και τον τίτλο, κύριε Βρύσαλη, στο τέλος της συνομιλίας μας, ότι η ενίσχυση της υγείας γίνεται πλέον με συναυλίες, γιατί αλλιώς το κράτος δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Να σας ευχαριστήσω, θέλω. Καλημέρα σας. Τα λεφτά αυτά να πάνε αλλού, κυρία Δουργιαράκη, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στο λαό μας που τα έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Πολύ καλημέρα σας. Να σκύψει το κεφάλι του.